Αυτός που πρώτη φορά ανηφορίζει από τη Δάφνη στις Καριές κι ύστερα από μακρύ δρόμο σε ξέφωτα, σκιερά δάση, αμπέλια και καρυδιές, ξεχωρίζει μια χούφτα σκόρπιες κόκκινες και γκρίζες σκεπές στο μαγευτικό ευωδιαστό τόπο. Ξεγελιέται από τη γνώριμη ιδυλιακή εικόνα. Ίσως κι άλλοι που δεν την αντικρίζουν πρώτη φορά. Οι Καριές, πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, είναι παράξενη. Δεν είναι πόλη. Και πάλι δύσκολο να την πεις χωριό ή κομόπολη. Κατά μεσίστηρα χοκοκαλιά του Άθο, γι' αυτό αρχικά την ονομάζανε Μέση ή Μεγάλη Μέση, μορίζοντα θαλασσινό, είναι κι αυτή άβατη για τις θυγατέρες της Εύας. Πάνω από 1000 χρόνια εδώ κανένας δεν γεννήθηκε, κι ούτε ποτέ σμάρι παιδιών φέδρινε τον ακείμαντο επίσημο χρόνο της. Ένας μεγάλος δρόμος και λιθόστρωτα σοκάκια. Κτίσματα δίπατα και τρύπατα, παλιά και καινούργια, περίπια, μοναστικά καλύβια, περβόλια, έρημα λουλουδιασμένα μπαλκόνια και φροντισμένα σιωπηλά παράθυρα, μετρημένα λιτά μαγαζιά. Όλα περιουσία των 20 μοναστηριών του Όρους. Εκκλησιές και παρεκκλήσια παντού, πλάι και μέσα στα κτίσματα, πολλά με ζωγραφιές στους τοίχους. Το παρεκκλήσι δίπλα στο κελί, όπου μόναζε στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, ο συγγραφέας της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης Διονύσιος από το χωριό Φουρνά των Αγράφων, το τοιχογράφησε ο ίδιος έχοντας πρότυπο τα έργα του Πανσέλινου. Γράφει στην ερμηνεία: «Ακούοντας, ο φιλομαθής παιδες των φιλοπόνων ζωγράφων, τον Κύριον εν το Ιερό Ευαγγελίο, όπου κατεδίκασε τον κρύψαντα το τάλαντον, υπόν προς αυτόν, ο πονηρέ δούλε και οκνηρέ, έδιβαλίνσε το αργύριόν μου τις τραπεζίτες και ελθόν εγώ εκομισάμιναν το αιμόν συντόκο. Και φοβούμενος μη καταδικαστώ και εγώ ως οκνηρός, επαρακινήθηκα να πολυπλασιάσω το εμπιστευθέμι παρακυρίου τούτο μικρόν τάλαντον, τουτέστην την ολίγιν μη ταύτην τέχνην, όπου μετά πολλού κόπου και χρόνου έμαθον, σπουδάζοντας παιδιώθεν και μιμούμενος κατά το δυνατόν μη τον εκ Θεσσαλονίκης δίκην σελήνης λάμψαντα κυρμανουήλ των Πανσέλινων». Δεν έφτασαν όμως ο θαυμασμός του για το μεγάλο ζωγράφο και η προσπάθειά του για τέτοιο φιλόδοξο έργο. Τις Καριές τις κατοικούν οι 20 αντιπρόσωποι των μοναστηριών που συνθέτουν την Ιερά Κοινότητα, τη Διοικητική Αρχή, και μένουν στα κονάκια, τα αντιπροσωπεία κάθε μονής. Κελιώτες μοναχοί, οι Οσαφαίοι, οι Παχωμαίοι και άλλοι ζωγραφίζουν εικόνες σύμφωνα με τη βυζαντινή εικονογραφία και τεχνική και έχοντας σαν πρότυπα τα έργα των μεγάλων ζωγράφων του Όρους, του Πανσέλινου και του Θεοφάνη. Οι μοναχοί Χρυσόστομος και Θεόφιλος του οίκου των Παχωμαίων ζωγραφίζουν κατά τον παραδοσιακό τρόπο, μελετώντας την ερμηνεία του Διονυσίου του Πεκφουρνά. «Γίνωσκε το λοιπόν, ο φιλόμαθες μαθητά, πως όταν θέλεις να επιχειριστείς αυτήν την επιστήμη, πρέπει να ερευνήσεις να έβρεις την αν προκομμένων διδάσκαλων. Είδε και τύχεις εις αμαθήτηνα και άτεχνων, κάμε και εσύ καθώς και εμείς. Και ιδέες μετά ταύτα να έβρεις εκ του περιφήμου Μανουήλ του Πανσελίνου την αρχέτυπα και κοπίασε εις αυτά ικανών καιρών, σχεδιάζοντας με τον τρόπον όπου θέλουμε σε ερμηνεύσει παρέμπροσθεν, έως σου να καταλάβεις τα μέτρα τούτου και σχήματα.
Έπειτα είπα για εις τα συπαυτού εικονιστή σας εκκλησίας να ευγάλεις αμφίβολα, καθώς θέλομεν σε ερμηνεύσει. Πλην μην κάμεις το έργον σου απλώς και ως έτυχεν, αλλά με φόβον Θεού και ευλάβιαν ως θείον έργον. Μοναχοί που ζουν σε κελιά, φτιάχνουν χειροτεχνήματα, φροντίζουν τα περιβόλια, καλλιεργούν μελίσια. Οι κελιώτες είναι μοναχοί που δεν ζουν μέσα στο μοναστήρι, αλλά σε εξαρτήματά του. Στα χτήματα, στα μετόχια, στα κονάκια και στα κελιά, στις καριές. Οι λαϊκοί είναι μετρημένοι, κρατούν τα 2-3 μαγαζιά. Είναι αγωγιάτες, εργάτες, τεχνίτες. Ακόμα ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, που διορίζεται από το ελληνικό κράτος. Το Όρος είναι, κατά το αρχαίον τούτου προνομιακών καθεστώς, αυτοδιοίκητον τμήμα του ελληνικού κράτους, του οποίου η κυριαρχία παραμένει άθικτος επ' αυτού. Εξ απόψεως πνευματικής, διατελεί το Άγιον Όρος υπό την άμεσον δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ο διοικητής έχει βαθμό νομάρχη, υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών και εποπτεύει την τήρηση του καταστατικού χάρτη και της τάξης. Στα αλήθεια, οι καριές δεν είναι, όπως δείχνουν στην πρώτη εντύπωση, πόλη, έστω λειψή ή αλόκοτη. Είναι μοναστήρι. Ένα αγιορείτικο μοναστήρι με καρδιά την εκκλησιά της κοίμησης της Παναγίας, το ονομαστό Πρωτάτο. Μοναστήρι άλλωστε στάθηκε από το ξεκίνημά της. Ο πρώτος, η αρχή σε ολόκληρο το Άγιο Όρος, από το 10ο αιώνα είχε την έδρα του στις Καριές. Τότε λεγόταν ακόμα Μέση. Σύμφωνα με το πρώτο τυπικό, 971-972, τον πρώτο τον διάλεγε η σύναξη των ηγουμένων και το αξίωμά του ήταν ισόβιο. Η εξουσία του γνώρισε διακυμάνσεις από τον ανταγωνισμό των μεγάλων μοναστηριών, τις επεκτατικές βλέψεις των επισκόπων της Ιερισσού, από επιδρομές. Σήμερα, πρώτος ή πρωτοεπιστάτης, λέγεται ο πρόεδρος της Ιερής Επιστασίας. Σε δίσεχτους χρόνους, στα 1661, το Πρωτάτο, το όνομα της Λαύρας των Καριών, από το 14ο αιώνα, πούλησε την περιουσία του στις μονές του Άθο. Έτσι στην κοινότητα απόμεινε από τότε η εκκλησιά του Πρωτάτου και το διπλανό κτίριο, η έδρα της μοναστικής κοινότητας του Αγίου Όρους. Της Κόντογλου κατέγραψε έτσι μια επίσκεψή του στο Πρωτάτο. Η εκκλησία του Πρωτάτου είναι παμπάλαια και γέρνει σαν παλιοκάραβο, σαν την κυβωτό του Νόε που κάθισε απάνω στο βουνό Αραράτ. Σαν μπεις μέσα, σε πιάνει θρησκευτικός και κατανυκτικός φόβος. Η σκεπή είναι ξυλένια και δείχνει την εκκλησιά πιο παμπάλαια και σεβάσμια. Είναι σκοτεινή, γεμάτη μυστήριο. Η καπνισμένη τύχη θαρρείς πως είναι βράχη σκουριασμένη μέσα σε καμιά σπηλιά. Οι ζωγραφιές είναι ξεθοριασμένες από την πολυκαιρία και χαλασμένες σε πολλές μεριές. Τα σουβαντίσματα είναι ακατάστατα, στραβά και ξεφτισμένα. Και από τούτο παίρνουν οι ζωγραφιές μια άγρια σοβαρότητα. Από πάνω ως κάτω η τύχη είναι σκεπασμένη από ζωγραφική. Στην πρώτη ζώνη που είναι κοντά στη σκεπή, ξεχωρίζουνε αραδιασμένοι ένα πλήθος γέροντες, οι πρόγονοι του Χριστού από τον Αδάμ. Αυτοί οι γέροντες και οι πατριάρχες
σαν να στέκονται εκεί πέρα από τον καιρό που ζούσανε, οι ρίζες της ανθρωπότητας. Τα στοχαστικά πρόσωπά τους είναι πολύ σεβάσμια, γιατί απάνω τους είναι τυπωμένα τα δυο πιο σεβαστά πράγματα, η αγιοσύνη και το γύρας. Τα μάτια τους είναι βαθουλωτά, τα μήλα τους δυνατά, οι μύτες γερές, οι ζάρες του πετσιού σαν σκαμμένες με το καλέμι, τα μέτωπά τους αυλακωμένα, τα φρύδια πυκνά, τα γένια τους λογιών-λογιών, μακρογέννητες, στρογγυλογέννητες, βουρλογέννητες, σγουρογέννητες, περικαπνισμένοι έχοντες την γενιάδα, εις δύο, εις τρία, εις τέσσερα έχοντας χωρισμένη την πολιάν, μακριμάλιδες, σγουρομάλιδες, φαλακροί. Οι στάσεις τους είναι γεμάτες ευπρέπεια, μεγαλόπρεπες και σεμνές. Τέτοιους γέροντες δεν θα δεις πουθενά. Τα ρούχα τους είναι σ' άλλους ιερατικά με κεντίδια, σ' άλλους περιτυλιγμένα στα κορμιά τους και ανεμίζονται στον αέρα που φυσά σε εκείνο τον αιώνιο κόσμο. Στην παρακάτω ζώνη είναι ζωγραφισμένες υποθέσεις από τη ζωή του Χριστού. Η παπαντή, η βάπτιση, η μεταμόρφωση, η σταύρωση, η εισάδου κάθοδος, η ανάληψη, η πεντηκοστή, όλες γεμάτες πνευματική δύναμη και απλότητα. Τα εισόδια της Θεοτόκου είναι εξαίσια ιστορία, προπάντων οι κόρες που συνοδεύουν την Παναγία. Το κεφάλι του Σιμεών στην Υπαπαντή είναι φοβερό από το πολυγυρατείο. Στις καμάρες είναι ζωγραφισμένοι οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Νόε βαστά την Κιβωτό και είναι γίγαντας. Το πρόσωπό του με τα στριφτά μουστάκια είναι τέτοιο που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Οι Ευαγγελιστάδες που κάθονται και γράφουνε, τόσο σέβα σου δίνουνε που περπατάς στα νύχια των ποδιών σου για να μην τους ταράξεις. Πιο χαμηλά από όλους, απάνω από το πασαμέντο, είναι ζωγραφισμένοι στο μεγάλο κλήτος οι στρατιωτικοί Άγιοι, Γεώργιος, Δημήτριος, Θεόδωροι, Ευστάθιος, Μερκούριος και άλλοι. Από τους πιο σπουδαίους είναι ο Άγιος Μερκούριος. Είναι νέος, αρχηγένης, με το μουστάκι στριμμένο αλαφρά με σεμνότητα. Στο κεφάλι του φορά μια παράξενη περικεφαλαία. Στο δεξί χέρι του βαστά το μακρύ γυριστό για τα γάνη του και στα αριστερό βαστά από τα λουριά το στρογγυλό σκουτάρι. Η ματιά του είναι παραπονεμένη. Τόση ζωντάνια έχει αυτός ο Άγιος που θα ρεις πως έρχεται κατά πάνω σου. Μα πού να ιστορήσει κανένας ένα πλήθος από Αγίους που είναι ζωγραφισμένοι εκεί μέσα. Καρφώνεσαι στον τόπο σαν πέσει η ματιά σου απάνω στους όσιους πατέρες, στους ασκητάδες. Θα ρεις πως στέκονται ζωντανοί μπροστά σου και πιο ζωντανοί από ζωντανούς ο Μέγας Αντώνιος, ο Εφραίμος Ήρος, ο Θεόκτιστος, ο Ευθύμιος, ο Ιωάννης της Κλίμακος και άλλοι. Ο γύρας και η αγιοσύνη, βαθιά πράγματα, άβυσσος.
Το πρωτάτο είναι το πιο παλιό, το πιο σεβάσμιο μνημείο απάνω στον Άθο. Στο αρχαιοφυλάκιό του βρίσκεται ο Τράγος, το γραμμένο σε κατσικίσιο δέρμα πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, 971-972, ως τα σήμερα ο βασικός νόμος του. Και στο ιερό του η θαυματουργή Παναγία Άξιον Εστί, η εφαίστεια εικόνα όλης της μοναχικής συμπολιτείας. Είναι η μοναδική εκκλησιά στο Άγιο Όρος σε σχήμα βασιλικής. Έχει γυμνό, βαρύ εξωτερικό. Στο εσωτερικό της συντεριάζει τον τύπο της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής με το σχήμα του Σταυρού, καθώς στα πλάγια κλήτη, στις άκρες τους, χοντροί τείχοι ξεχωρίζουν τέσσερα μικρά διαμερίσματα. Ο δυτικός νάρθηκας, ένας δεύτερος στη βορεινή πλευρά που πιο πολύ θυμίζει στο Α, και το κοδωνοστάσιο πίσω από το ιερό, χτίστηκαν στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα. Η αρχική μορφή της καθαυτό εκκλησιάς χάνεται πίσω στον 9ο και 10ο αιώνα. Χρονολογημένη με σιγουριά είναι η μεγάλη ανακαίνιση στη βασιλεία του Ανδρώνικου Δεύτερου του Παλαιολόγου 1282-1328, που της έδωσε τη μορφή που κρατά ως σήμερα και τις περίλαμπρες τοιχογραφίες της. Το μαρμάρινο τέμπλο του ναού διατηρεί τον τύπο των παλιών Βυζαντινών τέμπλων. Είναι του 10ου αιώνα και αναστηλώθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία αφού αφαιρέθηκε το προηγούμενο μεταβυζαντινό ξυλόγλυπτο τέμπλο. Τρεις φορητές εικόνες έργα του Μεγάλου Θεοφάνη συναντάμε στο τέμπλο. Είναι ο Πρόδρομος, ο Χριστός και η Παναγία, όλα κορυφαία έργα της κρητικής σχολής. Κάθε 6 χρόνια η Πατριαρχική Εξαρχία που έχει την πνευματική εξουσία του Όρους επισκέπτεται τις καριές. Τότε γίνεται μια επίσημη λειτουργία στο Πρωτάτο. Ο Πατριαρχικός Έξαρχος χωροστατεί. Οι 20 αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών έχουν καταλάβει όπως πάντα τις από αιώνες κανονισμένες θέσεις τους, ενώ ταπεινά προσέρχεται ο πρώτος. Είχαμε τη μοναδική τύχη να κινηματογραφήσουμε τη λειτουργία που έγινε τον Οκτώβριο του 1979 με το παλιό αγιορείτικο τυπικό. Αναλύωτα, όπως στα χρόνια των αυτοκρατόρων. Η ιστορική εκκλησία, το ιερατείο, το πλήρωμα επιστρέφουν στη μυστικιστική μεγαλοπρέπεια του Βυζαντίου. Δεν τιμημούνται, τη ζουν.
Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Δημητρίου, Καλλινίκου και Κωνσταντίνου, των συζουγούντων θεσιμών Αγίων Αρχιερέων, Χρυσοστόμου Αρχιερέως, των συζουγούντων ημίν, Αγίων Πρεσβυτέρων και Διακόνων και Πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος, πάντων των εν το Αγίων του Θόδη, ευσεβώς ασκουμένων πατέρων και πάντων των προσελθών της Θεία Κυρά μυσταγωγία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία που πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο του Πρωτάτου δεν άφησε πουθενά το όνομά του. Για πρώτη φορά τον μνημονεύουν και τον ονομάζουν Μανουήλ Πανσέλινο, κείμενα του 17ου και 18ου αιώνα. Ο Διονύσιος από το Φουρνά θαυμάζει και σπουδάζει τον εκ Θεσσαλονίκης λάμψαντα Εμμανουήλ Πανίλιον των Πανσέλινων, ως της και λάμπων ποτέ εις την ζωγραφική ταύτην επιστήμη ως αν άλλος ήλιος και χρυσολαμπροκίνητο σελήνη υπερικόντισε και κατεκάλυψε όλους τους παλιούς και νέους ζωγράφους. Δεν έχει τόση σημασία αν τον ζωγράφο τον λέγανε πραγματικά Μανουήλ Πανσέλινο ή κάπως αλλιώς, όπως δεν έχουν πια σημασία οι έντονες επιστημονικές διαμάχες για τη χρονολόγηση των θαυμαστών τοιχογραφιών από τον 11ο μέχρι τον 16ο αιώνα. Σημασία έχουν οι ίδιες οι τοιχογραφίες του Πρωτάτου. Ανήκουν στον κύκλο της λεγόμενης Μακεδονικής Σχολής, έκβαση της παλαιολόγιας τέχνης στον ελληνικό βόρειο κυρίως χώρο και τη Σερβία από τις τελευταίες δεκαετίες του 13ου αιώνα ως τα μέσα περίπου του 14ου. Τα γνωρίσματά της, πολυπρόσωπες ταραγμένες συνθέσεις, ένας ιδιότυπος ρεαλισμός, ρωμαλαίο αδρό πλάσιμο, βίαιοι ρυθμοί, αντανακλούν την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία, το διάχυτο πνεύμα εφορίας που σφραγίζει όλες τις εκδηλώσεις του Βυζαντινού κόσμου τον πρώτο καιρό μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης τα 1261 από τους Βυζαντινούς. Κέντρο είχε τη Θεσσαλονίκη, μετά την Κωνσταντινούπολη την πιο σημαντική πόλη στο Βυζάντιο και την περιοχή της επιρροής του. Τη διαμόρφωσαν και την άπλωσαν Έλληνες ζωγράφοι που άφησαν μαθητές στις περιοχές που δούλεψαν και συχνά τα ονόματά τους στους τοίχους που στόλισαν. Ενώ όμως για αρκετούς από αυτούς τους ζωγράφους μπορούμε να ανασυνθέσουμε την καλλιτεχνική τους πορεία χάρη στα υπογραμμένα έργα τους ή σε τεχνοτροπικές ομοιότητες, με τον Πανσέλινο δεν σταθήκαμε μέχρι τώρα τόσο τυχεροί. Σε καμιά τοιχογράφηση στο Άγιο Όρος ή αλλού δεν αναγνωρίζουμε το ίδιο πρικισμένο χέρι, έστω στις πρώτες του δοκιμές ή στο καταστάλαγμα της προχωρημένης ωριμότητας. Ο Πανσέλινος υπάρχει μοναχά στο Πρωτάτο και εκεί μόνο μπορούμε να προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε. Ο Πανσέλινος δάμασε τις μακριές αδιάρθρωτες επιφάνειες του Πρωτάτου. Τις έντυσε φέρνοντας στα μέτρα τους ένα εικονογραφικό πρόγραμμα καμωμένο για άλλου είδους εκκλησιές, σταυροειδείς με τρούλους, ολοκαμπύλες και περιορισμένες επιφάνειες. Ύστερα, με πειθαρχία και φαντασία, έδεσε τις σκηνές μεταξύ τους, πέρασε από τη μια παράσταση στην άλλη. Η
Οι αυστηροί κανόνες της βυζαντινής εικονογραφίας δεν τον βαραίνουν, ούτε τον περιορίζουν. Στα χέρια του, τα αιωνόβια δίσκαμπτα όρια της γίνονται ελαστικά, πλαταίνουν και δέχονται αυτονόητα όσα θέλει να τους προσθέσει. Στις τοιχογραφίες του, η βυζαντινή αντίληψη για το χώρο και το βάθος στη ζωγραφική αγγίζει καινούργιες δυνατότητες. Στα αρχιτεκτονήματα δίνει άλλη λειτουργία και αποκτούν δική τους υπόσταση. Χαρίζει στις μορφές υλικό βάρος, ευγένεια και ομορφιά σωματική, από όπου αναβλύζει πνευματική ανάταση. Τις υψώνει σε χαρακτήρες. Αποτυπώνει την ανθρώπινη εξουσία και τη θεϊκή. Μεταμορφώνει την πιο καθημερινή στάση, την πιο συνηθισμένη κίνηση σε ποίηση, σε πνεύμα, χωρίς να την απογυμνώσει από την υλική της υπόσταση. Σε κάθε παράσταση έχει προσθέσει μια σκηνή, μια λεπτομέρεια που ξεκουράζει το μάτι και εξαποσταίνει το πνεύμα, καμιά φορά στην ίδια τη μορφή που είναι η πηγή της έντασης. Όπως το πρόσωπο της Παναγίας στην Κοίμηση που το ζωγράφισε παραδείσια μακάριο με ανθρώπινη τρυφερότητα, λες κι ήταν το πρόσωπο της δικής του μητέρας στην ίστατη ώρα. Κυριαρχεί απόλυτα στην τεχνική και το πινέλο. Δουλεύει την πινελιά ευαίσθητα, μόλις αγγίζοντας το σοβά. Τολμηρά, γοργά, σκληρά, γραμμικά, μανιεριστικά, όπως θα αποδώσει καλύτερα τη μορφή, τη φόρμα και το χαρακτήρα της. Τα χρώματά του απαλά, φωτεινά. Καμιά γωνιά, όσο σκοτεινή και να είναι, δεν την παραμέλησε. Ίσα-ίσα, σε πολλές χάρισε τις πιο τολμηρές μορφές του. Ο Πανσέλινος όταν ζωγράφιζε, επιτελούσε το λειτουργήμα του Βυζαντινού Αγιογράφου όπως το θέλει η Εκκλησία και μαζί υπηρετούσε τη ζωγραφική από δική του ανάγκη. Κανένα άλλο έργο της Μακεδονικής Σχολής δεν έχει την αυτάρκεια, την ισορροπία, το βάθος και το υψηλό ήθος, τις καθαρά ζωγραφικές αξίες που χαρακτηρίζουν τις τοιχογραφίες του Πανσέλινου στο Πρωτάτο. Θέλαμε να χρονολογήσουμε το Πρωτάτο στα πρώτα χρόνια της Μακεδονικής Σχολής, στην αρχή της δεκαετίας του 1280, και στο Μανουήλ Πανσέλινο να δίναμε τη μορφή και το πρόσωπο ενός από τους λεβέντες Αγίους που ζωγράφισε να αντικρίζουν τον κόσμο με ματιά καθάρια και εξεταστική.